Αναλάβω πάλι εγώ. Αυτό το διάστημα είμαι σε πολύ καλή φόρμα και μπορώ να τους σώσω. Αυτό δεν κάνω πάντα. Δεν τους ξελασπώνω. Τι με κοιτάτε. Αυτό θα κάνω. Είμαι αναγκασμένος να το κάνω και θα το κάνω. Τους συγγενείς δεν τους διαλέγεις, Ελένη μου. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Πολλά χρώματα δεν έχετε εδώ μέσα. Χρώματα. Έλα λίγο να σου πω. Εσένα ποιο χρώμα σου αρέσει? Μου αρέσει κάτι πιο ήσυχο. Η μαμά μου είναι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων με σαφή τάση στο μινιμαλιστικό. Όπως λέει, οι ζωές μας είναι τόσο χαοτικές που μας χρειάζονται άδειοι χώροι και η λευκότητα ενός κυκλαδικού σπιτιού, παραδείγματος χάρη. Εγώ τι σημειώνω τώρα? Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ είμαι του μινιμαλιστικού. Τι κάνετε συνήθως όταν βρίσκεστε? Μιλάμε για φούστες, για αγόρια. Εσένα ποια αγόρια σ' αρέσουν? Τα ευαίσθητα, που με κάνουν και γελάω με έξυπνα αστεία. Γενικά, μου αρέσουν οι καλλιεργημένοι. Δεν αντέχω τους δίθεν, τους σερόλες. Ξέρεις, τους ανάγωγους. Το Θανάση δηλαδή. Ναι. Και από μουσική, τι μουσική ακούς? Γκέρσουιν. Ποιος ήρθε? Τζαζ. Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι. Γαλάζια ρεψοδία. Ο πατέρας μου είναι μουσικός. Λοιπόν, ας το πάρουμε αλλιώς. Ο Θανάσης είναι τρελός και παλαβός για σένα. Και από τη στιγμή που έμαθα ότι φίλησες τον Νίκο, έχει πέσει σε κατάθλιψη. Σοβαρά, είναι δυνατόν, το είπε αυτό? Το είπε, αλλά για να νευριάσεις. Για καλό του. Είπε για καλό που τον φίλησα. Αν τον ηλίθιο, ποτέ δεν τον φίλησα. Ποτέ, γιατί δεν μ' αρέσει. Είναι χαζός. Μόνο βλακίες ξέρει να κάνει. Ο Θανάσης, ο Νίκος. Ουφ, ευτυχώς. Αλλά ο Θανάσης είναι τρελός για σένα. Και μη σου πω ότι ακούει συνέχεια από αυτόν τον. Γκέρσουιν. Έλα, είναι δυνατόν. Δεν τον είχα και καλλιεργημένο. Ο Θανάσης, δεν ξέρεις για τι καλλιέργεια μιλάμε. Απλώς ντρέπεται να το δείχνει μπροστά στους άλλους. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Αλλά είναι πάρα πολύ όριμος. Συγγνώμη, με φωνάζουν. Είναι το συνθηματικό μου. Τι κάνεις εκεί, καθυστερημένο? Άσε με, ρεβλαμένο. Με κόψες πάνω στη τροφή. Σκάση, είναι μέσα η Κατερίνα. Έλα. Τι ψαρεύω πιάτες της αρέσουν. Έχεις πολλή δουλειά να κάνεις, αγόρι μου. Ποιοι της αρέσουν? Οι ωραίοι, οι μάγκες, οι αρχηγοί. Κάτσε και εμένα δηλαδή έτσι. Της αρέσουν οι έξυπνοι άντρες με ωραίο χιούμορ. Δηλαδή καθόλου σαν εσένα. Είναι μινιμαλίστρια και της αρέσει ο Γκέρσουιν. Γιατί μιλάς γερμανικά? Λοιπόν, άνοιξε το κομπιούτερ. Μπες στο ίντερνετ, βρες ένα ωραίο ποίημα, τι είναι ο μινιμαλισμός και ποιος ήταν ο Γκέρσουιν. Ξέρω ποιος ήταν ο Γκέρσουιν. Ποιος ήταν ο Γκέρσουιν? Προπονητής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Φίφη, έλα μέσα γιατί αυτή θα με τρελάνε. Ξεκίνα. Καλά, αν έβλεπες με τύφος μου έλεγε ότι πεθαίνει να σ' αγκαλιάσει. Σοβαρά μιλάς? Τι ψέματα. Τώρα είναι στο δωμάτιό του και σου γράφει ένα ποίημα. Αχ, τι ρομαντικός. Ναι, το έχει και αυτό το μανάρι μου. Λοιπόν, παιδιά, σκεφτείτε τι θα κάνουμε με τα 200 ευρώ που θα κερδίσουμε από τον αγώνα. Ποιος έχει 200 ευρώ να βάλει, ρε εσείς? Αν χάσετε, πού θα τα βρείτε, μου λέτε? Έλα, ρε, σιγά, μην χάσουμε από τους γέρους μας. Ήδη αυτό το πράγμα είναι άκυρο. Αυτοί δεν θα αντέξουν ούτε ένα ημίχρονο. Πω, παιδιά, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου 200 ευρώ μαζεμένα, ε. Ρε γαμώ, το μπορούσαμε άνετα να βγάλουμε και 500 και 600. Οι πατεράδες σας να σας δώσουν 600 ευρώ. Ρε, πάτε καλά. Μην το λες αυτό. Δεν είναι μόνο οι πατεράδες μας, είναι και ο Σπύρος. Α, πες το έτσι, δε. Γιατί ο Σπύρος είναι πολύ large τύπος. Ρε, αυτός το καφέ δεν κερνάει, 600 ευρώ θα σας δώσει. Αφού σας λέω, τους έχουμε στο χέρι. Κοίτα, σου δοξεί ο Μιτσάκος. Ο Μιτσάκος όμως έχει σχέδιο. Θα τους τσαντήσουμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Ναι, αλλά δεν παίρνει άλλο. Ναι, ρε, και να τους κάνουμε έξαλλους, αλλά πριν τον αγώνα όμως. Ναι, ρε, έτσι θα τους έχουμε στο χέρι. Άμα είναι έξαλλοι, δεν θα μπορούν να αποδώσουν. Ρε, εσύ, τι καίρουν τα τρία μη? Ποια είναι τα τρία μη? Μουρόχαυλος, μαλακοπίτουρας και το μουλάρι. Έξι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα αρχίσω από το πρωί. Θα του πω, γέρο μου, πού τρέχεις τώρα στα χτήματα? Θα χτυπήσει και κανένα πόδι, σε τρέχουμε στα νοσοκομεία. Το πιάσες, ρε. Εγώ με το που ξυπνήσει θα του λέω, μπαμπά, μη βάλει σήμερα τζιν, βάλε κανένα εφασμάτινο παντελονάκι που με την ηλικία σου και τέτοια. Καλό, ε. Μισό λεπτό. Δεν νομίζω ότι οι πατεράδες σας είναι τόσο ηλίθιοι που θα τσιμπήσουν αυτές τις μαλακίες. Βασικά νομίζω ότι είναι πιο έξυπνοι από εσάς. Έξι είπαμε. Ελάτε, ρε παιδιά, οι νέοι θα μας κάνουν, θα μας κλείσουν, θα μας δανε. Εντάξει, το παρακάλαμε. Διονύση, τι δέσπος ήταν, ε? Ο πατέρας είναι ιερό πράγμα για το γιο.
Έτσι και χάσει την αξιοπρέπεια, ήρθε η αρχή του τέλους. Καλά λέει. Έτσι μάθουν και καταλάβουν ότι μπορούν να μας ξεσκίσουν τελειώσαν. Μετά ούτε σεβασμός, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε τίποτα. Ε, παιδιά, κάναμε την τρίχα τριχιά. Όχι, αγόρι μου, έτσι είναι. Έτσι μας κερδίζουν, μετά θα μας πούν τα κλειδιά. Ποια κλειδιά? Το αυτοκινήτου. Και μετά το ξαναβλέψε. Τι να ξαναδείς, έτσι βγάλουν και δίπλωμα, μετά θα το θυμάσαι από τη φωτογραφία. Και αρχίζει το τροπάρι μετά. Πώς οδηγείς έτσι, είσαι σκοτόστρα, δεν έχεις πια αντανακλαστικά. Το άλλο, τι προσπέρασε αυτή που έκανες? Τι έκανα? Όχι, ρε, ο τρόπος σου λέει. Φλάς είναι αυτό που άναψες. Πλήρης απόρριψη. Ελάτε, ρε παιδιά, φλάς και τα ανακλαστικά και αυτά. Τι είναι αυτά που λέει τώρα? Άλλος δεν έχει πάρει κανείς δίπλωμα. Κάτσε να πάρει και τα βλέπει. Όσο για το ματς, μη φοβόσαστε. Εγώ είμαι σε τρομερή φόρμα. Αυτό είναι που φοβόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα πάμε για προπόνηση να ανεβάσουμε λίγο το ηθικό μας. Πάμε να πούμε το σύνθημά μας. Ποιο είναι το σύνθημά μας? Αίτητη αγόρι μου. Λοιπόν, 1, 2, 3. Έλα ρε Διονύση τώρα, πω δεν βαριέσαι. Τι κέφια είναι αυτά? Διονύσουμε αυτός γιατί είναι πίσω από τον πάγκο μας. Αυτός μια μέρα θα μας πάρει το μαγαζί, θυμίσου το. Ρε, έρχονται, τα άμαθες όλα. Μήπως να τα φτιάξουμε τη Γιολάντα που είναι και χαζή να τελειώνουμε? Έλα τώρα, δεν θέλω το πάθειες. Θα της πεις εκεί πέρα ένα ανέκδοτο, τους στίχους από το τραγούδι που βρήκες και τελείωσε, θα πέσει. Τι τραβάμε για να ρίξουμε μια γκόμενα? Τι τραβάμε? Έρχονται, έρχονται. Φεύγω. Α, γεια σου Κατερίνα. Εγώ βασικά πρέπει να πάω πάνω να κάνω ένα τηλεφώνημα. Ναι, κι εγώ να μου δώσεις τις σημειώσεις. Γεια σου Θανάση. Γεια σου Κατερίνα, τι γίνεται? Καλά, εσύ? Εντάξει, καλά. Ξέρεις τι είπε ένας βράχος όταν περικυκλώθηκε από άλλους? Ορίστε. Βραχικυκλώθηκα. Ωραίο, ε. Αστείο δεν ήταν? Α, ναι. Βραχικυκλώθηκα. Έξυπνο. Θες να σου πω το ανέκδοτο με τη βρεγμένη πετσέτα? Πες το. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, στέγνωσε. Ήθελα να σου πω ότι πήρα το καινούριο CD του Gershwin. Το καινούριο του CD? Αυτό που έβγαλε πριν πεθάνει. Α, δεν ήξερα ότι σου αρέσει και εσένα. Ο Gershwin. Ο Gershwin. Πετρέλης και Λεκίδου Gershwin. Η καλύτερη μου. Και για να αλλάξουμε θέμα, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Εδώ και καιρό θέλω να σου πω ότι... Κι εγώ σε είχα προσέξει εδώ και καιρό, αλλά νόμιζα ότι ήσουν ένα μαγκάκι, άτακτος και δήθεν. Α, μόνο καλά μου είχες βρει, ε. Κάτσε να σου διαβάσω κάτι μόλις έγραψα. Σάνδρο Σωσταλίδα, ντυμένη με λιαχτίδα, αυτή ήταν η σκέψη μου όταν σε πρωτοείδα. Έφερε στην καρδιά μου με τη μία καταιγίδα και έπεσα σαν χάνο στο ματιό στην παγίδα. Καταπληκτικό. Για μένα είναι αυτό. Ναι, ξέρεις όταν έχω ελεύθερο χρόνο, έτσι για να περνάει η ώρα, γράφω στίχους. Θες να γίνεις το κορίτσι μου? Ναι. Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξαναφιλήσεις τον Νίκο ποτέ? Δεν φίλησα τον Νίκο, ψέματα λέει. Φιγούρες κάνει ο βλάκας. Όμως τώρα πρέπει να φύγω. Ωραία. Θες να βρεθούμε αργότερα να πάμε καμιά βόλτα με τα ποδήλατα? Οκ, okay, τα λέμε αργότερα. Γεια. Γεια. Βλακάκο! Το φιλί ξεχάσες βρε ηλίθιε, το φιλί. Ναι βρε βλάκα, το φιλί, γι' αυτό έγινε όλη φασαρία. Ναι ρε γαμώτο, και έλεγα τα πάω τόσο καλά, κάτι μου έχει διαφύγει. Να! Πολύ σκληρή προπόνηση, κάνετε και έχω αρχίσει και τρομάζω. Τι έχουμε τώρα, παιδιά, το χούφταλο κλαμπ. Έλα, καημένο χούφταλο κλαμπ, δεν τρέπεσαι. Μπαμπά, πρόσεχε το πρόβλημα στη μέση. Είπε κάτι? Λέω, μου θυμίζει το Μέση. Α, μου το έχουν ξαναπεί αυτό. Παίζει εκεί πέρα. Ναι, παίξτε λίγο χαλαρά, μην κάψετε καμιά φλάτσα όμως. Τι είναι, ρε Βαλικάρια, μήπως πρέπει να αυξήσουμε το στοίχημα? Το κάνουμε, α πούμε, 300. 350. 300 ευρώ. 300 έγινε. 100 ευρώ καθένα. Μέσα. Μέσα. Πάμε να πιούμε κανένα φραπεδάκι. Έγινε, πάμε. Άντε. Λοιπόν, άντε, συνεχίστε στην προπόνηση εδώ πέρα. Σιγά, σιγά, και είναι, μα πάτε. Είναι βέβαιο ότι θα τους ξεσκίσουμε. Διονύση, επειδή έχω μεγάλη απώλεια υγρών, πάω για καμιά μπύρα. Θέλεις τίποτα? Πλακώσαν οι δημοσιογράφοι. Ό,τι έχω να πω θα το πω μετά τον αγώνα. Κάτσε, παιδί μου. Πού είναι τα παιδιά?
Ό,τι ξέρεις, αυτό είναι το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και πήραμε στο σχολείο, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Με τόση προπόνηση μας βλέπω στην Αυστρία. Εγώ μας βλέπω στον Ευαγγελισμό. Καλώς τα παλικάρια! Μίλησε κανείς. Ήρθε ο σωτήρας σας. Ναι, δέχομαι την πρότασή σας. Εντάξει, εντάξει, μην επιμένετε. Θα σας ξελασπώσω για άλλη μια φορά. Θα παίξω μπάλα μαζί σας. Γιατί πότε μας ξελάσπωσες? Εσύ έχεις να βάλεις γκολ από την πρώτη δημοτικού. Ο κύριος φαίνεται ξέχασε κάτι γκολ βολίδες από το κέντρο. Και εν πάση περιπτώσει, Διονύση μου, σε κάποια πράγματα είμαι πάρα πολύ καλός. Στη χρηματοδότηση της ομάδας, εκεί είναι πάρα πολύ καλός. Είμαι πάρα πολύ καλός και θα γίνω πάρα πολύ κακός. Πιο τσιγκούνης και από το Σπύρο. Καλά, κατάλαβα. Διονύση, νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα center back. Εγώ back δεν παίζω. Γιατί? Είμαι κλασικό center forward. Έλα. Από πότε? Ορίστε. Έφερα και την εμφάνιση. Για να μην λέτε ότι δεν βάζω λεφτά στην ομάδα. 50 καράτια. Εγώ θέλω 25. Γιατί? Γιατί είναι κοντός. Γιατί δεν γελάει αυτός. Ναι, το κατάλαβε το αστείο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πείραμα, κάνετε? Το φαινόμενο της υδραυλικής. Το κάνουμε και στο σχολείο πείραμα, στην τρίτη γυμνασίου. Εγώ το κάνω χρόνια. Δεν πιστεύω να την αυτοί το μαγαζί. Δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Σταμάτα και σε ρε. Έτοιμος. Τέλειος. Και τώρα θα της αρέσω. Της Κατερίνας της αρέσουν τα γόρια που προσέχουν τον εαυτό τους. Και τώρα, το κερασάκι στην τούρτα. Όχι, με τίποτα. Ούτε για αστείο. Στο λέω εγώ που είμαι κορίτσι. Πρέπει να μυρίζεις ωραία. Ναι, έκανα μπάνιο. Λούστηκα. Τι άλλο πρέπει να κάνω για να φιλήσω ένα κορίτσι? Να πεθάνω? Βάλε! Έτοιμος. Τέλειες για ένα φιλί. Κοίτα να σε ρωτήσω κάτι. Όσο γι' αυτό το φιλί, ξέρεις σε κανέναν τρόπο που γίνεται? Όχι ότι δεν έχω φιλήσει. Απλά έτσι ρωτάω, γενικά. Τι άλλο θα κάνω για αυτή την οικογένεια? Λοιπόν, πρόσεξε με, γιατί θα το κάνω μόνο μία φορά. Γιατί είσαι και λίγο μπούφος εσύ. Αρχικά, κλείνεις τα μάτια σου και αρχίζεις και την πλησιάζεις. Στρίβεις το κεφάλι σου για να μην βρουν οι μύτες σας και τη φυλάς. Αυτό. Τόσο απλό. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Αλλά αν στη θέση μου ήταν ο Νίκος, δεν θα ήταν τόσο απλό. Βλακακό! Ξεφεύγεις! Μπράβο! Κάνεις καταπληκτικό ποδήλατο. Ευχαριστώ. Φοράς χαλόνια. Μυρίζει καταπληκτικά. Δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η καθημερινή μου. Είναι φτηνή. Έχω μία άλλη για τα Σαββατοκύριακα που είναι πολύ καλή και ακριβή. Α, μάλιστα. Πότε να τη φιλήσω? Τώρα. Μετά. Ποτέ. Πότε? Λοιπόν, ένιγμα. Τι είναι πορτοκαλί και φοράει στολή? Ορίστε. Το φανταρίνι. Τώρα. Πολύ καλό. Τώρα. Τώρα. Κόντρα στο τέλος του δρόμου. Τώρα. Έλα, Γιαννάκη μου. Μπορώ να πάω να τη φάω στην τηλεόραση? Μπορείς. Γεια. Τι έγινε, Θανάση μου, τι έπαθες, γιατί είσαι έτσι μουσκεμά? Τι έγινε, ρε? Πάω λίγο πάνω και έρχομαι. Πού πάτε, ρε παιδιά, θα κρυώσει πίτα. Μάρκο μου, να σου πάω λίγη πίτα, σένα. Όχι, γιατί πλακωθήκαμε με μια παρέα. Τι έκανες? Πλακωθήκαμε με μια παρέα στους καφέδες και δεν έχω ρίξει. Και ποιος θα τη φάει την πίτα, ε? Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή, οπότε έτσι. Ρε, πες μου τι έγινε. Τι να γίνει, μια χαρά. Τι μια χαρά, εσείς λες και έκανες αγώνες. Αγώνες έκανα, με την κουλτουριάρα, την καλλιεργημένη την Κατερίνα. Γιατί δεν είναι? Αντί να εξασκηθώ σαν φιλιά, έπρεπε να εξασκηθώ στην ορθοπεδαλιά. Κάναμε αγώνες με τα ποδήλατα και με νίκησε. Ωρε σκάνδαλο! Νίκησε μια γυναίκα ένα μαυροτσούκαλο. Τι έγινε, τι έπαθες, Διονύση μου? Τι να πω, τίποτα. Πονάς, σαν να πονάς. Είναι βαρύ το σακίδιο και πάω έτσι λίγο. Ναι, βέβαια, είναι βαρύ το σακίδιο και πάει λίγο έτσι. Μην τον ακούς. Είναι πολύ καιρό αγύμναστος, πλακώθηκε στην προπόνηση και πιάστηκε. Ποιος πιάστηκε? Έλα ρε πατέρα, δεν σε βλέπω, κουβάρι είσαι. Ποιος είναι κουβάρι? Ζηλεύει τον πατέρα σου επειδή είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση από σένα, επειδή παίζει καλύτερη μπάλα. Εντάξει, μην το παρακάνεις τώρα και εσύ και πάθεις τίποτα και τρέχουμε μετά. Καλά, εμείς θα τρέχουμε. Αυτός πώς θα τρέχει? Μικρέ, είσαι πολύ προκλητικός. Αυτό θα το πληρώσεις.
θέλεις έτσι, έλα. Πήγαινες γυρεύοντας. Είστε χαζοί και οι δύο. Για να είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Είστε έτοιμοι. Ναι,